Για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί συνελήφθη ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια φυλάκισης για παιδεραστία σε βάρος 36 παιδιών. Ωστόσο, βγήκε ελεύθερος από τις φυλακές Γρεβενών, αφού εξέτησε μόλις 8 χρόνια και 5 μήνες κάθερξης. Σύμφωνα με το βούλευμα με βάση το οποίο έγινε δεκτή η αίτηση της αποφυλάκησής του, ο 56χρονο ήταν υποχρεωμένο να κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη εντό του Δήμου Καλαμαριά. Παρ' όλα αυτά, εκείνο εντοπίστηκε στην περιοχή τη Μενεμένη. Αμέσω ενημερώθηκε ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Βασίλη Πλιώτα, ο οποίο είχε παρέμβει και μετά τη δημοσιοποίηση τη είδηση τη αποφυλάκηση του. Προέκυψε με τι ευεργετικέ διατάξει του ποινικού κώδικα όσον αφορά τον τρόπο έκτηση τη ποινή. Και οφείλω εδώ να επισημάνω ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό από την απονομή της δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη απενεμήθη από τα δικαστήρια με την αποτύπωση της φρικαλαιότητας των πράξεων του κατηγορουμένου στην ποινή. Τώρα μπαίνει στη μέση η λεγόμενη σοφρονιστική πολιτική. Τα καταστήματα κράτησης, οι φυλακές, έχουν την ιδιότητα του σοφρονισμού. Έχουν την επιδίωξη του σοφρονισμού. Επετεύχθη ο σοφρονισμός αυτός στο συλλαγάκι. Αν κρίνω από την απολογία του στο δικαστήριο, η οποία ήταν θρασίτατη, ήταν προκλητική, ήταν υπόδειγμα αμετανόητου εγκληματία, ανθρώπου ο οποίος προσπάθησε να επιρρύψει τις ευθύνες του στα θύματα του, τότε αυτή η, αυτός ο σοφρονισμός δεν έχει επιτευχθεί. Υπενθυμίζεται πως ο 56χρονος άνδρας είχε συλληφθεί επαυτοφόρο στο Ρέθιμνο το Δεκέμβριο του 2011 για κατάχρηση σε ασέλγια σε βάρος τριών ανηλίκων. Το Μάιο του 2013 καταδικάστηκε για κατάχρηση σε ασέλγια και απόπειρα κατάχρηση σε βάρος 36 παιδιών. Το 2016 το εφετείο του επέβαλε ακριβώς την ίδια ποινή, καθώς για τα εγκλήματα αυτά δεν προβλέπεται ισόβια κάθερξη. Ο κατηγορούμενος αποφυλακίστηκε στις 22 Απριλίου, έχοντας εκτίσει τα δύο πέμπτα της συνολικής του ποινής.